προετοιμασία για την Πανεπιστημιάδα. Θα διεξαχθεί στην Ρωσία και συγκεκριμένα στη Μόσχα 17 με 25 Μαΐου. Είναι ένα τουρνουά όπου συμμετέχουν 16 ομάδες. Είναι ένα διεθνές τουρνουά όπου συμμετέχουν οι φοιτητές. Όσον αφορά τη δική μας συμμετοχή, υπάρχουν αρκετά παιδιά που είναι μέλη της Εθνικής Αντρών, αρκετά παιδιά που είναι στον προθάλαμο της Εθνικής Αντρών, και αυτή είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να αγωνιστούν, να πάρουν εμπειρίες και μαζί με το υπόλοιπο staff της Εθνικής να κρίνουμε εάν είναι έτοιμοι να πλαισιώσουν την Εθνική Αντρών. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί, που δεν πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Συγκεκριμένα θα παίξουν 6 παιχνίδια σε 7 μέρες και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και ελπίζουμε ότι θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και όταν θα έρθουν οι κλήσεις για την Εθνική Αντρών, τα παιδιά αυτά να είναι έτοιμα να συμμετέσχουν και στην Εθνική Αντρών. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια εικόνα, αλλά επειδή είναι ένα τουρνουά που συμμετέχουν 16 χώρες, και η Ρωσία ως υποδέσποινα, η Ελλάδα θα συμμετέχει, η Ισπανία, η Ιταλία, πιστεύω ότι θα είναι ένα αρκετά καλό επίπεδο και θα είναι ένα κριτήριο για μας να δούμε πού βρισκόμαστε. Μαζευτήκαμε χθες, είχαμε την πρώτη μας προπόνηση, όλα τα παιδιά από την πρώτη φορά, μετά από τις υποχρεώσεις μας με τις ομάδες μας. Να πω ότι φαίνεται και ότι υπάρχει πολύ όρεξη από πλευράς της δικής μας να δουλέψουμε και να προπονηθούμε για την αυτή την διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία έχει να καθιερώσουμε μια ομάδα μετά από πολύ καιρό και θα πάμε εκεί ως για να αγωνιστούμε με χώρες οι οποίες παραδοσιακά είναι πάρα πολύ καλές στον χρόνο του σκάουτσφαιρας, με πολύ καλές ομάδες και δεν εκπροσωπούμε, παρόλο που είναι πανεπιστημία, δεν εκπροσωπούμε τις ομάδες μας, αλλά δεν εκπροσωπούμε τα σχολεία μας και τα πανεπιστήμια μας, αλλά τη χώρα μας. Και θα πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας για αυτόν και είναι μεγάλη ευκαιρία για μας που είμαστε νεαροί, περισσότεροι, είμαστε πρώτη φορά έχουμε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε τέτοιο επίπεδο. Και θα χαρακτήριζα αυτή την ομάδα σαν μια ομάδα προεθνικής, δηλαδή που θα στελεχώσουμε μεταγενέστερα την Εθνική Αντρών. Κάποιοι από εμάς είμαστε νέοι στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών και υπάρχουν και άλλα νέα παιδιά οι οποίοι θέλουν να δώσουν και αυτοί το καλύτερο τους σε αυτό για να είναι μεταγενέστερα στην Εθνική. Άρα είναι μια πρόκληση και το κίνητρο για μας για να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε και το καλύτερο. Έχουμε τώρα μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε για αυτή την διοργάνωση. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να ακολουθούμε τις οδηγίες των προπονητών μας και θα πάμε εκεί για το καλύτερο διαμάδο.